Zombie Apocalypse. Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Μετά από μια καταστροφική εμφάνιση στο Μονακό, ελπίζουμε ότι σήμερα θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Περιμένουμε και κάποιες αναβαθμίσεις, θα βάλουμε και άλλες αναβαθμίσεις και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να στρώσει, γιατί πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα. Φέραμε βέβαια κάποια αποτελέσματα σε αυτή τη σεζόν, αλλά θέλουμε να είναι πιο σταθερό όλο αυτό το πράγμα και γενικά να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Κοιτάω εδώ τι αναβαθμίσεις περιμένω σε αυτό το επεισόδιο και τι αναβαθμίσεις μπορώ να πάρω αναλόγως και τι εκπτώσεις υπάρχουν στο κάθε κομμάτι του μονοθεσίου, στο σασί, στην αεροδυναμική. Στον κινητήρα βέβαια δεν μπορώ να κοιτάξω μέχρι να πάμε level 3 τα εργοστάσια. Θα δούμε και στο durability αν θα βάλουμε κάτι, βέβαια αυτό αν έχει έκπτωση, και θα ελπίζουμε ότι οι σημερινές αναβαθμίσεις θα μας βοηθήσουν να καταφέρουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια πίστα ταχύτητας, πιστεύω ότι θα ευνοηθούμε σε μια πίστα ταχύτητας, μιας και έχουμε τον καλύτερο κινητήρα και πλέον αρχίζουμε και έχουμε και αρκετά καλή αεροδυναμική και σασί στο μονοθέσιο. Αυτό σίγουρα θα μας ευνοήσει. Το σασί βέβαια βοηθάει πιο πολύ σε πίστες κλειστές όπως είναι το Μονακό, δεν μας βοήθησε, γι' αυτό και δεν το έχουμε τόσο καλά αναβαθμισμένο, αλλά σίγουρα ευνοεί για τις πίστες με πιο μεγάλες ευθείες. Βέβαια το κομμάτι πιο πολύ που ξέρετε ότι δίνω βάση στο σασί είναι την φθορά στα ελαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αναβάθμιση που να μπορούμε να κάνουμε στα ελαστικά. Είδατε το durability δεν έχει πετύχει η αναβάθμιση που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, θα πρέπει να την ξανακουμπώσουμε, αλλά έχει πετύχει μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική και είναι μια αρκετά μεγάλη αναβάθμιση και ίσως αυτό θα μας βοηθήσει να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Στη συγκεκριμένη πίστα συνήθως είμαι καλός, φέρνω καλά αποτελέσματα και είμαι γενικός ανταγωνιστικός με πολύ θέαμα. Βλέπετε ότι βάζω και μια αναβάθμιση στο σασί, τη μία που είδα ότι έχει περισσότερη έκπτωση και μια δεύτερη. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει αυτό στο μέλλον και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε εδώ στο τεχνικό κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στις κατακτήριες δοκιμές και να δούμε αν σήμερα θα μπορέσουμε να σκοράρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις κατακτήριες δοκιμές, που ξέρετε ότι γενικά δυσκολεύουμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα το δούμε. Έχουμε αναβαθμίσεις και κάνουμε προσπάθειες. Αλλά βλέπετε εδώ, είμαι στην τελευταία μου προσπάθεια στο Q1. Βελτιώνω το χρόνο μου από το καλύτερό μου πέρασμα. Για την ώρα είμαι στην 18η θέση, αλλά νιώθω ότι το μονοθέσιο έχει τη δυνατότητα να περάσει στην επόμενη φάση. Πολλή ώρα ήμασταν στη 15η θέση, τώρα που έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια τα μποτάκια κατάφεραν και με έριξαν πιο κάτω, αλλά και εγώ τώρα βελτιώνω το χρόνο μου κατά μισό δευτερόλεπτο και αν το καταφέρω αυτό ίσως θα είναι αρκετό να περάσουμε στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να ανεβώ μέχρι την 16η θέση. Well done guys, very proud of you, long winter, long seasons in the past, but now we can fight. Και μάλλον όπως και το καταλάβατε από το ραδιόφωνο, καταφέραμε και περάσαμε στο Q2 μετά από πάρα πολύ καιρό. Καταφέρνουμε για άλλη μια φορά να περάσουμε στο Q2 στη 15η θέση. Βλέπετε, ο teammate μου δεν κατάφερε δυστυχώς να περάσει, αλλά κατάφερα εγώ να περάσω και πέρασα και μπροστά από τον Giovinazzi με την Alfa Romeo. Σήμερα καταφέραμε να περάσουμε και τις δύο Haas και τις δύο Williams και τις δύο Alfa Romeo. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπετε ότι είμαι αρκετά κοντά στην 14η και 13η θέση. Ίσως αν καταφέρουμε στην επόμενη φάση να βελτιώσουμε λίγο το χρόνο μας, θα καταφέρουμε να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά. Δεν πιστεύω να καταφέρουμε να πάμε στο Q3, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Και βλέπετε εδώ, περάσαμε τώρα στην τελευταία φάση στο Q2, στην τελευταία μου προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το χρόνο μας, είμαστε στην 15η θέση και θα δούμε μήπως καταφέρουμε να ρίξουμε πιο κάτω τον Latifi και τον Τσουνόντα, που βλέπετε ότι μόλις τώρα ολοκληρώσαν αυτή τις προσπάθειές τους, άρα σημαίνει ότι τα μποτάκια δεν θα βελτιώσουν άλλο το χρόνο τους, απλά θα πρέπει εγώ να βελτιώσω αρκετά το χρόνο μου για να δούμε αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλες θέσεις και να ανεβούμε πιο ψηλά από την 15η θέση. Κρατιέμαι ακόμα μπροστά από την Alfa Romeo τον Giovinazzi. Βλέπετε ότι στο πρώτο σέκτορ βελτιώνω σχεδόν 3,5 δέκατα το χρόνο μου, εδώ όμως κάνω λάθος εδώ στα φρένα στο Σικέιν και χάνω όλο αυτό το χρόνο που έχω κερδίσει. Δυστυχώς χάνω τα 3 δέκατα. Θα δούμε στο τέλος αν τα 3 δέκατα θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά. Τώρα θα πρέπει να καλύψω έστω και λίγο τη διαφορά για να καταφέρω να βελτιώσω λιγάκι το χρόνο μου. Να ξέρω ότι τουλάχιστον μπόρεσα να το βελτιώσω. Αλλά κρίμα, χάσαμε αυτά τα 3 δέκατα εκεί για ένα λάθος.
που αυτό το λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, γιατί ίσως θα μπορούσε να με ανεβάσει μέχρι και την 13η θέση. Να δούμε αν εν τέλει θα καταφέρω να βελτιώσω και όλο το χρόνο μου, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της πίστας που είναι μόνο με τέρμα γκάζι. Αλλά εδώ στην πρώτη-τελευταία στροφή, να το πω, βελτίωσα το χρόνο μου σχεδόν ένα δέκατο και τώρα μπαίνουμε στη μεγάλη ευθεία. Να δούμε μήπως με το DRS, αν το ανοίξω λίγο νωρίτερα από ό,τι το άνοιξα πριν, καταφέρουμε να βελτιώσουμε λιγάκι το χρόνο μας. Μάλλον θα καταφέρω να το βελτιώσω κατά ένα δέκατο. Τώρα θα περάσουμε σε λίγο τη γραμμή τερματισμού. Περνάμε τη γραμμή τερματισμού τώρα και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, αν καταφέραμε να βελτιώσουμε τη θέση μας και αν εκείνα τα 3 δέκατα που χάσαμε εν τέλει ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας πάει πιο ψηλά. Να δούμε εδώ το τελικό αποτέλεσμα, βλέπετε ότι δεν είμαι στην 14α, να δούμε πιο κάτω που βρίσκεται ποιος, βλέπετε και τους οδηγούς που τερμάτισαν με μεσαία ελαστικά. Τελικά έμεινα στην 15η θέση και τα 3 δέκατα, αν τα διατηρούσα εκεί που έκανα το λάθος, ίσως θα μπορούσα να βρεθώ στην 14η θέση μπροστά από τον Λατίφη, ίσως και πάρα πολύ κοντά στον Τσουνόντα για να ανεβώ στην 13η θέση. Κρίμα που κάναμε αυτό το λάθος, θα μπορούσα να βρεθώ πιο ψηλά και να είμαι πιο κοντά στους βαθμούς. Βλέπετε βέβαια και τους οδηγούς που είναι με μεσαία ελαστικά, οι δύο Mercedes και οι δύο McLaren, αυτοί θα είναι... Θα ξεκινήσουν τον αγώνα με μεσαία ελαστικά και σίγουρα αυτό θα τους ευνοήσει όσον αφορά τη στρατηγική, αν τους ευνοήσει, γιατί δεν είμαι σίγουρος, τουλάχιστον σύμφωνα με το τι στρατηγική βλέπω ότι προβλέπει το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ την σειρά εγκίνηση στον αγώνα, Βάλτερι Μπότας στην pole position, δεύτερος είναι ο Ντάνιελ Ρικάρδο, τρίτος ο Λούις Χάμιλτον και τέταρτος ο Λάντο Νόρις. Οι πρώτες δύο γραμμές κλειδώθηκαν από τις δύο Mercedes και τις δύο McLaren, να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί στον αγώνα. Εγώ θα ξεκινήσω από την 15η θέση. Δεν ευνοήθηκα από κάποια ποινή από κάποιον οδηγό και θα πρέπει να παλέψουμε στα ίσα με όλους τους οδηγούς. Βέβαια, σήμερα το παιχνίδι μου προτείνει να κάνω στρατηγική ενός pit stop από μαλακά ελαστικά σε μεσαία. Και αυτό σίγουρα είναι ένα άσωστο μανίκι για εμένα, γιατί πιστεύω όλοι οι οδηγοί θα πάνε από μαλακά σε σκληρά και όσοι είναι με μεσαία στην αρχή θα πάνε από μεσαία σε σκληρά. Και αυτό με βάζει σε πάρα πολύ καλή θέση για να παλέψω για πολύ καλούς βαθμούς, γιατί συνεχώς θα έχω πιο γρήγορα ελαστικά από τους υπόλοιπους οδηγούς, εκτός από μερικούς που είναι μέσα στην δεκάδα και ξεκινάνε με μαλακά ελαστικά. Όμως πάμε στην εγκίνηση να δούμε τι θα συμβεί. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα, σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Βλέπετε πόσο ωραία έχει φύγει ο Λατίφη και εγώ δεν έχουμε επίθεση από τον Τζοβινάτσι από τα αριστερά. Δεν θα μπορέσω να συγκλίσω από την εσωτερική στην πρώτη στροφή, έχει βουτήξει τα φρένα ο Γκιότο, εγώ από την εξωτερική κάνω κίνηση, καταφέρνω και περνάω ένα μονοθέσιο νομίζω το Λατίφη και στην επόμενη στροφή θα βουτήξει τα φρένα εδώ από την εσωτερική, να δούμε αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε κάποια θέση. Όχι, νομίζω μόνο 2 θέσεις έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε, αλλά έχουμε εγκατάλειψη από τον George Russell, έχουμε virtual safety, το οποίο μετατρέπεται αμέσως σε safety car. Είχαμε κάποια επαφή εκεί πιο πίσω από τον George Russell που είχε εγκατάλειψη. Εγώ βλέπετε ότι κατάφερα να ανεβώ στην 12η θέση. Κατάφερα στην δεύτερη στροφή να κερδίσω κάποιες θέσεις, μιας και χώθηκα από την εσωτερική πολύ επικίνδυνα εκεί, γιατί υπήρχαν 3 μονοθέσια δίπλα-δίπλα, αλλά κατάφερα να κερδίσω κάποιες θέσεις και ανέβηκα στην 12η θέση από τη 15η. Αλλά πάμε να δούμε ένα replay τι έχει γίνει εδώ με τον George Russell. Βλέπετε ότι είναι πίσω μου την ώρα που βλήτατε από τα αριστερά, πώς βούτηξε στα φρένα ο Γκιότο. Εγώ κερδίζω θέσεις εδώ από τον Λατίφη, έχω περάσει μπροστά από τον Λατίφη, αλλάζω γραμμή και εδώ βλέπετε ότι ο Λατίφη πατάει πολύ νωρίς φρένο και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο George Russell έπεσε πάνω του και έτσι εγκατέλειψε. Κρίμα για τον George Russell, γιατί νομίζω έχει καλή εγκίνηση. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και συνεχίζουμε εμείς τον αγώνα μας εδώ με το safety car, που εδώ είμαι σε δίλημα μήπως θα μπορούσα να μπω κατευθείαν να κάνω αλλαγή ελαστικών, να βάλω σκληρά για να πάω μέχρι το τέλος, αλλά σκέφτομαι σήμερα να μην πάρω τέτοια ρίσκα και πολύ απλά να κάνω τον αγώνα μου μόλις φύγει το safety car και να πολεμήσω με τους υπόλοιπους οδηγούς. Να μην πάω στην τελευταία θέση και απλά να μείνω κοντά τους και να περιμένω να κάνουν αυτή τη δική τους αλλαγή ελαστικών, γιατί ίσως δεν μας βγει κιόλας η στρατηγική με τα σκληρά ελαστικά. Θα περιμένουμε, θα παλέψουμε στα ίσα, θα βάλουμε πιο μετά τα μεσαία ελαστικά και βλέπετε ούτως ή άλλως είμαστε κοντά στην δεκάδα. Θα παλέψουμε εδώ με αυτούς τους οδηγούς. Κάποιοι οδηγοί έχουν και μεσαία ελαστικά, ίσως θα έχουμε καλύτερο ρυθμό και να μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε. Σύν ότι βλέπετε ότι ο Stroll που είναι με μαλακά ελαστικά είναι εγκλωβισμένος πίσω από τον Ocon που είναι με μεσαία. Ίσως θα μας δοθεί η ευκαιρία να τους περάσουμε και τους δύο αν έχουμε καλό ρυθμό. Να δούμε κιόλας τώρα στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου μήπως μέσα στην δεκάδα υπάρχει κάποιος οδηγός που είχε επαφή εκεί στις πρώτες θέσεις και θα μπει να κάνει κάποια αλλαγή αεροτομής, έτσι να ευνοηθούμε και άλλο και να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Εγώ θα πάω λαου εδώ να κάνω συντήρηση στα ελαστικά και να
περιμένουμε να φύγει το safety car. Και νομίζω, ναι, υπάρχει κάποιος οδηγός που μπαίνει στα pit, είναι ο Σέρχιο Πέρες. Αυτός μάλλον θα κάνει αλλαγή αεροτομής. Σίγουρα θα βάλει μαλακά ελαστικά πάλι και θα έχει ένα ακόμα pit stop. Για τον Σέρχιο Πέρες έχει καταστραφεί ο αγώνας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Με ενδιαφέρει ο εαυτός μου να φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα εδώ σε αυτή την πίστα. Και φτάνουμε στο τέλος του τρίτου γύρου. Θα φύγει τώρα το safety car. Είμαι πίσω από το Stroll, που ο Stroll που είναι στη 10η θέση, τελευταία βαθμολογούμενη θέση. Μόλις έχουμε επανεκκίνηση, θα προσπαθήσω να διατηρηθώ κοντά στο Stroll, ώστε μόλις περάσουμε την γραμμή τερματισμού να προσπαθήσω να κάνω κάποια επίθεση σε αυτόν. Βλέπετε εδώ, φρενάρει τώρα ο Stroll, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο Bottas. Αλλάζω εδώ γραμμή να κρατηθώ δίπλα του και μόλις περάσουμε την γραμμή τερματισμού θα μπω στην επίθεση. Τώρα περάσαμε την γραμμή τερματισμού, εδώ στα φρένα στην πρώτη στροφή, θα βουτήξω τα φρένα, περνάω τον Stroll, περνάω και τον Οκόν, όχι, δεν, ναι, κατάφερα από την εσωτερική να τον προσπεράσω και ανέβηκα πλέον στην ένατη θέση και μπροστά μου είναι ο Πιέρ Γκασλί που είναι και αυτός με μαλακά ελαστικά. Νόμιζα ότι ήταν ο Τσουνότα μπροστά μου, αλλά ήταν ο Οκόν, κατάφερα να τον προσπεράσω. Πλέον έχω βάλει ένα μόνο θέσιο με μεσαία ελαστικά ανάμεσα σε μένα και τον Stroll και πιστεύω ότι θα είμαι πιο γρήγορος από τον Οκόν, ώστε να μπορέσω να αφοσιωθώ, να κρατηθώ κοντά στον Γκασλί, να δω μήπως θα μπορέσω να τον απειλήσω, μήπως μόλις περάσουν τρεις γύρους μετά το safety car και ενεργοποιηθεί το DRS, να μπορέσουμε με το DRS να τους απειλήσουμε. Είμαστε πλέον μέσα στους βαθμούς, στην ένατη θέση, είμαι σε πάρα πολύ καλή θέση και απλά περιμένουμε να μείνουμε κοντά σε αυτούς αν δεν μπορούμε να τους προσπεράσουμε, να κάνουμε τη δική μας αλλαγή ελαστικών και μετά με πιο γρήγορη γόμα, γιατί λογικά αυτοί θα βάλουν σκληρά ελαστικά, θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε κάποια μάχη μαζί τους, να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Πολύ καλά ξεκινήσαμε, πάει πάρα πολύ καλά ο αγώνας. Βλέπετε ότι ο Κον είναι πίσω μου, αλλά νομίζω δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Βέβαια, αυτό θα φανεί πιο καλά στην μεγάλη ευθεία, την τελική ταχύτητα που έχει Αλπίν. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και το DRS, αν τύχει και εγώ δεν έχω DRS από τον Γκασλί και θα έχει ο Κον από εμένα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αμυνθούμε από αυτόν. Τώρα εδώ θα τερματίσουμε τον τέταρτο γύρο. Κρατιάμε κοντά στον Γκασλί. Ίσως μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το slipstream εδώ από αυτόν για να τον πλησιάσουμε. Πρέπει να έχουμε καλή έξοδο από αυτό το γρήγορο σικέιν, αλλά δεν είχαμε καλή έξοδο γιατί αναγκάστηκα λίγο να αφήσω τον γκάζι, αλλιώς θα έπεφτα στον τοίχο. Και τώρα εδώ είναι κολλημένος πίσω μου ο Κον, παίρνει τα κενά, αλλά βλέπω ότι δεν έχει την τελική ταχύτητα. Παίρνω και εγώ βέβαια τα κενά από τον Γκασλί και αυτό σίγουρα με βοηθάει στο να κρατηθώ μπροστά από τον Οκόν και να συνεχίσω να κυνηγήσω τον Γκασλί που είναι σε απόσταση μισό δευτερολέπτου από εμένα. Έχουμε ακόμα λίγο μέχρι το DRS, εκεί πιστεύω θα φανερωθούν πολλά. Βέβαια σιγά σιγά θα έρθει και η ώρα να κάνουν αλλαγή ελαστικών οι οδηγοί που είναι με μαλακά ελαστικά. Και στο τέλος του ίδιου γύρου εδώ μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον Γκασλί, γιατί θα μπει να κάνει αλλαγή ελαστικών. Θα το δείτε τώρα μπροστά μας, θα μπει να κάνει αλλαγή ελαστικών, εκτός αν είναι η ώρα να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών, να αλλάξουν τα μαλακά. Ενώ εγώ έχουμε εδώ επίθεση από τα αριστερά από τον Οκόν, που θα προσπαθήσει να ρίξει μια ματιά από την εξωτερική στην πρώτη στροφή, αλλά νομίζω θα καταφέρω να τον κρατήσω πίσω μου, και ναι, το καταφέρνω. Αλλά να δούμε. Αν και ο Σάινς, που είναι και αυτός με μαλακά ελαστικά, μπει στον επόμενο γύρο να κάνει αλλαγή ελαστικών, σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για τη δική τους στρατηγική. Και βλέπετε, φτάνουμε στο τέλος του έκτου γύρου, στον γύρο που μόλις με μπει, μπαίνει και ο Σάινς, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι η ώρα να κάνουν τη δική τους στρατηγική, τη δική τους αλλαγή ελαστικών για να συμπληρώσουν τη στρατηγική. Και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα βάλουν τα σκληρά ελαστικά, σίγουρα θα μπλέξουν σε κίνηση. Και τώρα εγώ να δούμε αν θα μπορέσω να πιάσω τους οδηγούς που είναι με μεσαία ελαστικά μπροστά μου. Είμαι στην πέμπτη θέση, βλέπετε ότι πήγαμε κατευθείαν στο τέλος του 7ου γύρου και εδώ θα υπάρχει κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Έχουμε ένα safety car και το έχουμε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Όλοι οι οδηγοί εκτός από τον Ρικάρντο έχουν περάσει το pit lane. Εγώ θα μπορώ να κάνω τώρα αλλαγή ελαστικών. Θα έμπαινα στον 10ο γύρο, βασικά στον 9ο ή στον 10ο γύρο, να βάλω τα μεσαία ελαστικά. Εφόσον έχουμε safety car τώρα, θα μπορώ να βάλω τα μεσαία ελαστικά. Αλλά να δούμε τι το έχει προκαλέσει. Έχουμε εδώ ένα replay. Βλέπετε Leclerc με Nikita Mazepin. Ο Leclerc σε αυτό το σημείο πάει να κάνει προσπέραση. Μεγάλο λάθος από τον Leclerc, ειδικά εκεί από την εξωτερική. Βλέπετε έχουν επαφή με τον Mazepin. Σίγουρα έχει σπάσει και ο Leclerc λίγο. Και εδώ ο Mazepin έχει σπάσει εντελώς την αεροτομή του. Να το δούμε και από το onboard του Leclerc. Εδώ δεν κάνει προσπέραση σε αυτό το σημείο. Μεγάλο λάθος του Leclerc που πήγε να κάνει αυτή την προσπέραση. Και εδώ ήταν αναμενόμενο ότι θα είχαν επαφή, γιατί δεν χωράνε δύο μονοθέσεις σε εκείνη τη στροφή. Και ο Mazepin δυστυχώς καταστράφηκε ο αγώνας του, δυστυχώς για αυτόν και για τον Leclerc που έσπασε και αυτό σίγουρα την αεροτομή του, αλλά ευτυχώς για εμένα που μου έβγαλαν έτσι ένα safety car. Και στην ουσία τώρα με αυτή την αλλαγή ελαστικών που θα βάλω μεσαία ελαστικά
και θα έχουμε και την συνθήκη safety car. Θα είμαι πίσω από όλους τους οδηγούς που χρωστάνε pit stop, εκτός από τον Ρικάρντο που βέβαια θα χρωστάει ένα pit stop, αλλά ο Ρικάρντο βλέπω ότι είναι σε στρατηγική Dior pit stop, έχει βάλει μαλακά ελαστικά από μεσαία και με αυτά τα μαλακά ελαστικά δεν μπορεί να πάει μέχρι το τέλος. Και τι σημαίνει αυτό? Εγώ τώρα με αυτά τα μεσαία ελαστικά και θα είμαι τόσο κοντά στους πρωτοπόρους, σημαίνει ότι σήμερα μόλις μου χάρισαν μία νίκη. Και πάμε κατευθείαν στον 10ο γύρο, στο τέλος. Τώρα θα φύγει το safety car. Εδώ θα προσπαθήσω να περάσω τον Ρικάρντο, μόλις περάσουμε την γραμμή τερματισμού, για να τον κρατήσω πίσω όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να μην φύγει μακριά και να μην κινδυνέψουμε από αυτόν όταν ολοκληρώσει την τελευταία του αλλαγή ελαστικών. Να μην φύγει μακριά και να μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Γιατί αν καταφέρουμε να κρατήσουμε πίσω μου τον Ρικάρντο, θα καταφέρω να πάρω μια φοβερή νίκη σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν. Μια πολύ άνετη νίκη. Εδώ φρενάρει πάρα πολύ ο Ρικάρντο. Κρατιέμαι μέσα στα αριστερά του να δούμε στην επανεκκίνηση αν θα μπορέσω να κάνω κάποια κίνηση. Εκεί το Σουμάχερ μπροστά του που είναι με σκληρά ελαστικά. Τώρα δεν θα μπορέσει να κάνει κάποια κίνηση. Εδώ ο Ρικάρντο, εγώ χώνομαι από τα αριστερά στα φρένα στην πρώτη στροφή. Βουτάω στα φρένα και εδώ θα καταφέρω να περάσω τον Ρικάρντο και το Σουμάχερ. Και τώρα ο Ρικάρντο θα πρέπει να περάσει και το Σουμάχερ που ακόμα δεν έχει κάνει αλλαγή ελαστικών. Ο Σουμάχερ έχει ξεκινήσει με σκληρά ελαστικά. Βλέπετε ότι έχει περάσει ο Ρικάρντο. Αλλά όσο τον κρατάω πίσω με τον Ρικάρντο, εγώ σήμερα έχω νίκη. Γιατί ο Ρικάρντο θα έχει ένα pit stop. Όλοι οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου έχουν σίγουρα ένα pit stop ακόμα να κάνουν. Σίγουρα, και αυτό σημαίνει ότι θα περάσω στην πρώτη θέση με μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους οδηγούς. Και εγώ απλά θα πρέπει να κάνω συντήρηση ελαστικών. Ακόμα μερικούς γύρους πρέπει να κάνουμε υπομονή να ολοκληρώσουν όλοι οι οδηγοί τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Δεν πρέπει να κάνω βιαστικές κινήσεις εδώ για να περάσω αυτούς τους οδηγούς. Γιατί όλοι θα μπουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Σήμερα μας χαρίζεται η νίκη. Σήμερα είχαμε φοβερές καταρακτήρες δοκιμές και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ένα φοβερό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε επιτέλους μία νίκη με τη Μαζεράτη. Χάρη σε αυτό το λάθος που έκανε ο Leclerc, ήρθε το μεγάλο safety car και μας έβαλε στο παιχνίδι για τη νίκη. Είμαστε στο παιχνίδι για βαθμούς πολύ καλούς, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο παιχνίδι να πάρουμε μια φοβερή νίκη. Να δούμε και πόσο θα μπορέσω να κρατήσω πίσω μου τον Ρικάρντο, γιατί σίγουρα ο Ρικάρντο όσο περνάνε οι γύροι θα αρχίζουν να φθύνονται τα μαλακά ελαστικά και μετά θα πρέπει να μπει να κάνει ξανά αλλαγή ελαστικών. Γι' αυτό αν μας περάσει σε έναν ή δύο γύρους ο Ρικάρντο δεν με πειράζει, γιατί μετά ξέρω ότι σε 2-3 γύρους θα πρέπει να μπει να κάνει αλλαγή ελαστικών. Πολύ καλά πάμε. Πάμε για ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε ο Ρικάρντο είναι κολλημένος πίσω μου. Εγώ παίρνω και λίγο slipstream από το Latifi. Δεν πιστεύω να μπορέσει να με απειλήσει ο Ρικάρντο, παρόλο που παίρνει το slipstream και είναι τόσο κοντά. Εγώ πλησιάζω το Latifi εδώ, βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα μπορέσω να επιχειρήσω κάτι στην πρώτη στροφή, την ώρα που είδατε ότι ο Μπότας μπήκε να κάνει την δική του αλλαγή ελαστικών. Άρα σημαίνει σιγά σιγά ήρθε η ώρα για τους οδηγούς των μεσαίων ελαστικών. Και εδώ βουτάω στα φρένα από την εσωτερική το Latifi και τον προσπερνάω. Και ανέβηκα πλέον στην τέταρτη θέση. Τώρα ο Φέτελ που είναι με σκληρά ελαστικά, αυτό σίγουρα θα αργήσει λίγο παραπάνω να κάνει αλλαγή ελαστικών. Αλλά οι υπόλοιποι δύο που είναι στις πρώτες δύο θέσεις, νομίζω είναι ο Τσουνόντα και ο Οκόν, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι δύο πρέπει να οδηγάνε την κούρσα τώρα. Πρέπει να κάνουν αλλαγή ελαστικών και μετά περιμένουμε το Φέτελ για να περάσουμε στην πρώτη θέση και απλά να κάνουμε συντήρηση ελαστικών. Όλοι οι οδηγοί πλέον σιγά σιγά μπαίνουν και ολοκληρώνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών και μου χαρίζουν μια πολύ άνετη νίκη. Σήμερα πάμε πιστεύω για την πιο άνετη νίκη που θα έχουμε ποτέ σε αυτή την καριέρα, γιατί οι αποστάσεις θα είναι πολύ μεγάλες από τους υπόλοιπους οδηγούς. Αλλά έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα. Έχει σκάσει ο κινητήρας μας. Δεν το πιστεύω ότι έχει σκάσει ο κινητήρας μας τώρα. Αν είναι δυνατόν. Έχει σκάσει ο κινητήρας μας και θα αναγκαστούμε να κάνουμε να εγκαταλείψουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει σκάσει ο κινητήρας μας σε αυτό τον αγώνα. Αν είναι δυνατόν. Sorry guys. Scheiße. Έχω μείνει απλά άφωνος με αυτό που έχει γίνει. Βλέπετε εδώ το replay πως έχει σκάσει ο κινητήρας μου μπροστά στο Ρικάρντο. Τι να πω, σήμερα πίστευα ότι επιτέλους θα φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και έσκασε ο κινητήρας πάνω που πηγαίναμε για νίκη. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ειδικά σε έναν τέτοιο αγώνα. Ας συνέβαινε στο Μονακό, αλλά έχει συμβεί εδώ και έχει συμβεί και όλα σε έναν φρέσκο κινητήρα που είχαμε βάλει. Έχει συμβεί σε φρέσκο κινητήρα. Βλέπουμε και onboard από τον Ρικάρντο εδώ όταν έσκασε ο κινητήρας. Δεν βλέπει απολύτως τίποτα ο Ρικάρντο εδώ, αλλά δεν πτωείται και προσπαθεί να κάνει και όλα στην προσπέραση.
Αλλά όπως έλεγα, αν είναι δυνατόν, έσκασε και φρέσκος κινητήρας. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο κινητήρας, ο φρέσκος που είχαμε, αυτομάτως γίνεται άχρηστος, γιατί πάει κατευθείαν η φθορά στο 99%. Και στην ουσία χάσαμε και νίκη, χάσαμε και έναν καινούριο κινητήρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εγκαταλείψαμε με αυτόν τον τρόπο. Καλύτερα να είχαμε επαφή και να εγκαταλείψω παρά να εγκαταλείψουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε εδώ και ποιος κέρδισε. Κέρδισε η McLaren σήμερα. Δεν ξέρω ποιος οδηγός έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει ο Daniel Ricciardo. Ο Daniel Ricciardo με τη στρατηγική του pit stop κατάφερε να κερδίσει. Βασικά ευνοήθηκε πάρα πολύ αυτός και αυτός από το safety car. Δεύτερος είναι ο Valtteri Bottas και δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο τρίτος οδηγός. Βέβαια στην πρώτη θέση έπρεπε να είμαι εγώ. Σήμερα έπρεπε να είμαι εγώ στην πρώτη θέση και δυστυχώς δεν το κατάφερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Βλέπετε εδώ τα πανηγύρια για τους τρεις οδηγούς που έχουν ανεβεί στο βάθρο. Σάιντζ ήταν ο τρίτος οδηγός. Συγχαρητήρια σε αυτούς. Εμείς απλά δεν έχω λόγια. Σήμερα ήταν θέματα αξιοπιστίας. Είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό. Είναι θέμα τύχης. Ή το παθαίνεις ή δεν το παθαίνεις. Το πάθαμε σήμερα, ευτυχώς δεν ήταν σε έναν αγώνα που κυνηγάμε πρωτάθλημα. Φανταστείτε να το παθαίναμε σε έναν αγώνα που κυνηγάμε πρωτάθλημα. Ευτυχώς δεν έγινε σε αυτό και απλά πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Βλέπετε ο Λούκα Αγγιώτο τερμάτισε στην 14η θέση σε στρατηγική 2 pit stop. 4 pit stop έχει κάνει ο Σέρχιο Πέρες. Απίστευτα, ο Σέρχιο Πέρες που τερμάτισε στην 11η θέση με 4 pit stop. Άρα και ο Σέρχιο Πέρες μπορεί και να διεκδικούσε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Βλέπετε και το βαθμολογικό πίνακα, πλέον έχω πέσει στην 11η θέση. Στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών παραμένουμε στην 7η θέση. Αλλά κρίμα, γιατί σήμερα μπορούσαμε να πάρουμε 25 πολύτιμους βαθμούς. Τι να πω, δεν πειράζει, μόνο αυτό μπορώ να πω. Όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε, σίγουρα είχε και δράση, σίγουρα είχε και suspense και κάτι που δεν το περίμενε κανένας, ειδικά σε αυτό το 12ο γύρο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε ένα like, ένα dislike. Πείτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε στα comments κάτω. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix εδώ στην καριέρα με τη Formula 1 και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί χρειαζόμαστε επιγόντως ένα καλό αποτέλεσμα. Και νομίζω μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!